Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μινά Χατζη Αντωνίου, εκπρόσωπο του Σωματείου Εργαζομένων Αγίου Κοσμά. Καλημέρα κύριε Χατζη Αντωνίου. Καλημέρα. Τι γίνεται τώρα, ξεσπιτωνόμαστε? Εντάξει, αυτό το αναμέναμε. Α, ναι. Αλλά υπήρχε συμφωνία. Ναι. Συμφωνία ήταν άλλη όμως. Η συμφωνία ήταν πρώτα να σας βρούνε και μετά να σας ξεσπιτώσουν, αν θυμάμαι ό,τι καλά. Να κλείνει κάτω. Ναι. Αυτή η συμφωνία, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, μαγικό, γιατί πολλά μαγικά γίνονται σε αυτή τη χώρα, δεν τηρήθηκε. Οκ, τηρήθηκε με πλάγιο τρόπο. Άλλο. Εμείς λοιπόν δεν δηλαδή, τι, όταν λέμε πλάγιο τρόπο, τι εννοούμε δηλαδή? Δηλαδή κάπου αλλού θα γίνουν εγκαταστάσεις και όχι εκεί στον χώρο του ελληνικού. Μάλιστα. Αυτό που είπατε σε εισαγωγικά. Καταρχήν θέλω να μου πείτε τι σημαίνει επενδυτής και τι μεσή της, αν είχα μια διαφορά. Ναι. Το τέλος πάντων. Εμείς σαν εργαζόμενοι, έχουμε έρθει συμφωνία με τον Υπουργό και με την διοίκηση, όλα αυτά κάπου θα καλυφθούμε. Οι αθλητές που θα καλυφθούν. Εμείς θα καλυφθούμε εργασιακά. Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς. Ναι. Έχουμε βρει από την άλλη μεριά, σαν άνθρωποι που είμαστε εγώ, δηλαδή 39 χρόνια στα αθλητικά κέντρα, Πόλο, Κολύμπη, Στίβο, όλα αυτά, όλοι αυτοί δηλαδή που εμείς που βοηθάμε, γιατί είμαστε δίπλα στους αθλητές, δεν είμαστε ούτε. Καταλαβαίνετε εννοώ τώρα. Φυσικά. Ένα μέρος των αθλητών είμαστε. Και πρέπει να βοηθάμε και νομίζω βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτός ο ελληνικός αθλητής πού θα κατατίσει? Καλά, για το αθλητισμό το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε και με τον κύριο Πομάσκη, θα μας πει τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Εσάς με τους εργαζόμενους, εσείς πού θα πάτε δηλαδή τώρα, τι γίνεται? Εμείς έχει βγει στο νόμο ότι θα μεταφερθούμε στην γραμματεία αθλητισμού, αλλά και επειδή το νομικό πρόσωπο καλύπτει και τον Πειραιά, το Καπαγέρο και το ΚΙΠ, στο μικρό λίμανο, ναι, θα πάμε εκεί. Και όπου αλλού θέλει καθένας, έχουμε υπόσχεση του Υπουργού ότι θα διευκολύνει όλα αυτά. Ναι. Δεν έχουμε πάρει, ό,τι αφορά το εργασιακό, τα έχουμε φτιάξει, τα έχουμε δρομολογήσει σε ένα αρκετά βαθμό και με τις υποσχέσεις του που θα τηρηθούν, έτσι πιστεύω, γιατί δεν νομίζω να τηρηθούν. Θα πάμε μια χαρά. Σας ξαναλέω, σαν εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα έχουμε το πρόβλημά μας. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζη Αντωνίου, ο Άγιος Κοσμάς? Ναι. Ο Άγιος Κοσμάς υπολειτουργεί από το 2011. Να σας πω τι γίνεται. Εγώ είμαι τεχνικός προϊστάμενος από το 2011. Ναι. Εδώ πέρα, στην Αγία Μουναστοπία και θα δω λοιπόν. Να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα έργο πλήρες. Δηλαδή, αν γίνει και μια ζημιά, πώς θα την κάνουμε, αν δεν. Κάθε χρόνο φεύγουμε. Ναι. Δεν μας έχουν δώσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε σύμβαση να κάτσουμε ένα χρόνο. Παλιά είχαμε ένα χρόνο, δύο χρόνια, ένα χρόνο. Τώρα είμαστε στον αέρα. Γιατί, τέλος, τώρα τι συμβάσεις έχετε δηλαδή? Τίποτα. Εδώ σύμβαση, όχι εργαζόμενοι. Το αθλητικό κέντρο μιλάω τώρα. Ναι. Δηλαδή, μας έχουν δώσει ότι ένα χρόνο θα είστε εκεί να ξέρουμε τι κάνουμε. Λειτουργούμε τα κολληνικά. Λειτουργούμε. Είμαστε στον αέρα. Δηλαδή αυτό που θέλουν. Διέργεια βασίλευε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Δηλαδή αυτό φταίει καθαρά. Τα έχουμε του επενδυτέ. Ειλικρινά το λέω. Και ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε μια συμφωνία ότι και εμεί θέλουμε την ανάπτυξη και εμεί θέλουμε το χώρο να πάρει και να πάμε στο μέρο όπω λέγανε, να πάμε πάνω, να βοηθήσουμε όλα αυτά. Είμαστε μια χαρά. Ξαφνικά πέταξαν ένα ύφο αλαζονικό και ότι εμεί αποφασίζουμε και διατάζουμε σε αυτή τη χώρα. Αν λέγεται χώρα και δεν λέγεται επάγγελμα. Γιατί η Ελλάδα έχει κάτι σε επάγγελμα, όχι χώρα. Ναι, πείτε μου, πόσοι εργαζόμενοι, για πόσους εργαζόμενους μιλάμε? Έχουμε μείνει γύρω στους 60. Μάλιστα. Στο Κοσμά μιλάμε, έτσι. Και στον Πειραιά και στο ΚΙΠ. Ωραία, οπότε αυτοί από ό,τι καταλαβαίνω θα σπάσουν σε διάφορες θέσεις, έτσι? Ναι, θα πάνε σε διάφορες θέσεις στο ΚΙΠ, στον Πειραιά και αν χρειαστεί να πάνε να καλύψουν και άλλες θέσεις του δημοσίου, αν χρειαστεί. Και αν εμείς θέλουμε να δουλέψουμε σαν τα δύο, γιατί γίνεται το κλειστό του Πειραιά. Το οποίο δίπλα στο κλειστό θα απασχοληθεί. Λέτε τον παλιό Παπαστράτιο τώρα? Ναι, τον παλιό Παπαστράτιο, ο οποίο εγώ είμαι από 84-85 εκεί πέρα, είμαι εκεί. Μάλιστα. Ναι. Αλλά έχουμε και. Αυτό πότε θα είναι έτοιμο, έχετε εικόνα? Σε δύο χρόνια. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σε δύο χρόνια. Μάλιστα. Αλλά έχουν υποσχέσει και για άλλα κέντρα. Εδώ λοιπόν θα πάμε στο θέμα του κύριου Πατούλη που ορίζεται ότι του αρέσει ο αθλητισμό, αλλά το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ ότι κρύβεται. Του ζητάμε ραντεβού και του έχουμε δώσει λύσει, ειδικά το beach volley. Καταρχήν δεν ξέρουμε για ποιο λόγο από το 2004 όλα τα αθλητικά κέντρα που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός είναι ανενεργά. Στο γήπεδο που από το εθνικό τον διώξανε, στο ποδόσφαιρο. Έχουν ερημώσει τα πάντα με σκοπό τι, να πουληθούν και αυτά. Φυσικά. Πάμε λοιπόν στο beach volley που είναι ένα χώρο πάρα πολύ καλό για ένα μικρό Άγιο Κοσμά. Μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Έχουμε κάνει έκθεση στον Υπουργό. Συμφωνεί ο Υπουργό. Συμφωνούν πολλοί παράγοντες του αθλητισμού. Δεν συμφωνεί και ο Σπατούλης. Κρύβεται. Σα το λέω, κρύβεται. Ναι. Μην βγει λοιπόν και έχει παράπονο. Του έχουμε ζητήσει 10 φορές ραντεβού και το πάνε. Ούτε καν θέλει. Αν υπήρχε καμιά κορδέλα θα τρέχει όμως. Λοιπόν, με τον κύριο Πατούλη στον συγκεκριμένα. Μάλιστα. Τον ίδιο συνέχεια. Ωραία. Γιατί μπορούμε να αφήσουμε 5 ολυμπιακά αθλήματα και να είναι και οικονομικά ανεξάρτητος. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πολλές εκδηλώσεις που δεν ξέρει τώρα εκεί. Όχι, γενικά το γενικό γραμματέα αθλητισμού, έτσι. Και επειδή ο γενικό γραμματέα αθλητισμού δεν νομίζω να θέλει να διαλύσει το σπίτι του. Κανείς γενικό γραμματέα αθλητισμού. Δεν μιλάμε πολιτικά. Βέβαια.
και αυτός πονάει και αυτός στεναχωριέται, και... αλλά παίρνουν εντολές όλοι από ψηλά. Το ψηλά είναι, καταλαβαίνει τι γίνεται. Μάστε. Μα σου είναι δάχτυλο Γερμανοί. Από εκεί ξεκινάνε όλα, δηλαδή, ξανά τώρα. Να είστε καλά, κύριε Χατζιαντώνιο, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.